στη μέση του διδακτορικού στιγμή. Ωραία. Κοίταξα να δεις. Καταρχάς, δεν σημαίνει αυτό που είπα, δεν σημαίνει διδακτορικό στην Ελλάδα, επομένως κακό διδακτορικό. Δεν το είπα με κανέναν τρόπο αυτό. Αυτό που είπα, διδακτορικό στην Ελλάδα, άρα πολύ δύσκολο να κάνεις καλό διδακτορικό. Για μένα ένα καλό διδακτορικό είναι ένα διδακτορικό το οποίο έχει παράγει αποτελέσματα, τα οποία ενδιαφέρουν, εκτός από ελληνικά περιοδικά σε κάποιο πολύ συγκεκριμένο τομέα τα οποία δεν διαβάζει κανένας, ενδιαφέρει επιστημονικά περιοδικά τα οποία διαβάζει ο υπόλοιπος κόσμος. Υπάρχουν διδακτορικά που γίνονται στην Ελλάδα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα δημοσιεύσεις σε διεθνή έτσι, περιοδικά. Αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, δεν είναι δεμένα τα χέρια σου στον ελληνικό, ας πούμε, κόσμο. Έτσι. Αν όμως είσαι στην κατηγορία που δουλεύεις, ας πούμε, σε μια περιοχή στην οποία δεν δουλεύει κανείς άλλος στον κόσμο, τότε πρέπει να αλλάξεις περιοχή όταν βγεις έξω. Ξέρεις, τι να σου πω, μερικές φορές, αλλά εξαρτάται και από σένα. Δηλαδή, εξαρτάται, είναι αυτό που έλεγα πριν, αν έχεις, αν είσαι αγωνιστής, τότε το κάνεις. Συγκεκριμένα, εγώ έχω πρώτο πτυχίο πληροφορικές και δουλεύω πάνω στη βιοπληροφορική. Ωραία. Και εγώ σε καλό impact factor, δεν είναι απλά. Οπότε είσαι σε καλό δρόμο. Ναι, θα σου πω, η πορεία για σένα θα ήταν να τελειώσεις μια σειρά καλών δημοσιεύσεων και μετά οπωσδήποτε να βγεις έξω, κατά τη γνώμη μου. Ναι, ναι. Αυτό βλέπω ότι εδώ. Και δεν ξέρω αν αναπληρώνεται αυτό το χάλι εκπαίδευση που έχουμε. Αναπληρώνεται. Όπως σου είπα και εγώ, τα πήγα στο Berkeley, συνειδητοποίησα ότι μου λείπανε αρκετά στοιχεία σε σχέση με τους φοιτητές μου. Ωστόσο, είχα κάποια άλλα στοιχεία που βοηθήσανε. Ευχαριστώ.